Με χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα λόγω των κλειστών συνόρων, ομάδα αλληλέγγυων αυτοοργανώθηκε και δημιούργησε μέσα στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο City Plaza στην Οδό Αχαρνών έναν χώρο στέγασης για οικογένειες προσφύγων. Το CNN Greece μπήκε στο City Plaza και κατέγραψε μοναδικές εικόνες μιας κοινότητας που λειτουργεί απολύτως αρμονικά. Στην είσοδο του ξενοδοχείου, μία ταμπέλα ζητά από τους ενίκους του να σεβαστούν τη γειτονιά και να μην κάνουν φασαρία, ενώ μία άλλη παραδίπλα ενημερώνει πως πλέον δεν υπάρχουν άδεια δωμάτια στο χώρο στέγασης προσφύγων. Μπαίνοντας, συναντάμε τον Ραμπί. Είναι καθισμένος σε μία καρέκλα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και παίζει με ένα προσφυγόπουλο. Ο ίδιος, όπως λέει στο CNN Greece, μένει στο City Plaza και βοηθά την οικογένεια, όπως την αποκαλεί, ως μεταφραστής. Είμαι από τη Συρία. Στην Ελλάδα ήρθα μέσω Κωνσταντινούπολης. Έφυγα από τη Συρία νόμιμα για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έμεινα 1,5 χρόνο. Μετά ήρθα στη Μυτιλίνη στις 8 Μαρτίου του 2016. Έμεινα στον Πειραιά για 1,5 μήνα. Μετά έμεινα στο σπίτι ενός φίλου για περίπου 25 ημέρες. Και τότε φίλοι μου είπαν για το City Plaza. Εδώ είμαστε κάτι παραπάνω από οικογένεια. Έχω οικογένεια στη Δαμασκό, όμως τώρα είμαι στην Ελλάδα. Οπότε αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια για μένα. Εδώ ζούμε 400 άτομα, είμαστε αυτοοργανωμένοι. Εγώ είμαι ένας από τους μεταφραστές, ίσως ο μεγαλύτερος. Όταν ξυπνάω το πρωί, κατεβαίνω στη ρεσεψιόν. Έχουμε κάθε μέρα γιατρό, οπότε όποιος χρειαστεί βοήθεια, μετάφραση δηλαδή για κάτι, βοηθάω. Είναι μεσημέρι και στο City Plaza είναι ώρα για το μεσημεριανό γεύμα. Στην κουζίνα, δεκάδες άτομα, κάτοικοι αλλά και αλληλέγγυοι, συνεργάζονται για να εξυπηρετήσουν τους 400 πλέον πρόσφυγες που διαμένουν στο ξενοδοχείο. Βγαίνοντας από την κουζίνα, παιδικές φωνές και γέλια οδηγούν σε ένα χώρο γεμάτο ζωγραφιές και χρώματα. Είναι ο πεδότοπος του χώρου στέγασης. Βρίσκω μια κλειστή πόρτα, έξω από την οποία είναι ζωγραφισμένη μια καρδιά, η οποία μέσα γράφει γιατρός. Μπαίνω και βλέπω ένα πλήρως οργανωμένο ιατρείο. Συνεχίζοντας την εξερεύνηση στο ισόγειο, πίσω από μια σιδερένια πόρτα, βρίσκεται η αποθήκη τροφίμων. Εκεί οι πρόσφυγες μπορούν καθημερινά να προμηθευτούν δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης. Το City Plaza, ένας χώρος αυτοοργάνωσης, αποδεικνύει καθημερινά πως η αλληλεγγύη όλα τα μπορεί.